Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανοί, χαίρετε καλή μου φίλοι. Είμαστε στις παραμονές της μεγάλης εορτής, θεομοτηρικής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Παναγιάς μας. Και θα πρέπει όλοι να μάθουμε να λέμε ότι γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και όχι όπως λένε καλό 15 Αύγουστο. Τι σημαίνει 15 Αύγουστος, μου έγραψε ένας φίλος μου και οφείλω να σας το πω, δεν υπάρχει τίποτε 15 Αύγουστος. Τι να λέμε, λέμε καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, καλή Παναγιά πρέπει να λέμε. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, της Παναγιάς μας. Τι δουλειά έχει ο 15 Αύγουστος. Πήγαν λέει προσκυνητές να γιορτάσουν το 15 Αύγουστο στην Τίνο. Ποιο 15 Αύγουστο. Την Παναγιά πήγαν να γιορτάσουν. Να είμαστε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί που προσπαθούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό, ας αφήσουμε το 15 Αύγουστο και να λέμε καλή Παναγιά. Να ακολουθήσουμε αυτές τις μέρες και την νηστεία της Παναγιάς. Ξέρετε, στο Άγιο Όρος έχουν μια αυστηρή νηστεία την περίοδο αυτή. Ποια είναι η νηστεία? Όλη την εβδομάδα δεν τρώνε λάδι, μόνο το Σαββατοκύριακο και τις μεταμορφώσεις που τρώνε ψάρι. Γίνεται κατάλυση ηχθείως. Εμείς τουλάχιστον ας κρατάμε Τετάρτη και Παρασκευή και ας μείνουμε στην νηστεία. Όχι γιατί μένουμε στην νηστεία μόνο από τις τροφές. Το έχω ξαναπεί. Η καλύτερη νηστεία είναι να κρατάμε το στόμα μας κλειστό, να μην κατακρίνουμε τον πλησίον μας, να έχουμε απέναντι στον συνάνθρωπο αγάπη, να είμαστε παρηγορητική απέναντι στον πόνο του άλλου, να βοηθάμε με κάθε τρόπο και να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η νηστεία. Οι τροφές είναι το τελευταίο. Εμείς έχουμε βάλει ως νηστεία μόνο τις τροφές και όλα τα άλλα τα έχουμε ισοπεδώσει. Το Σάββατο, για να μην τα λησμονήσω, το Σάββατο θα κυκλοφορήσει εκτάκτως ο στήλος της Ορθοδοξίας μια εβδομάδα πριν. Κανονικά κυκλοφορούμε το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα, αλλά εκτάκτως θα κυκλοφορήσουμε αυτό το μήνα στις 6 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της μεταμορφώσεως, για να μπορέσουν να πάνε να κλείσει και λίγες μέρες το γραφείο. Και έχει πολλά και ενδιαφέροντα η εφημερίδα και αυτό το μήνα. Αναφέρεται ουσιαστικά και με κάθε λεπτομέρεια στους λυκοποιημένες αρχιερείς μας, όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι λυκοποιημένες, που προσπαθούν να επιβάλλουν τη νέα τάξη με λεπτομέρειες. Αναφέρεται στο θέμα των ταυτοτήτων, έχουμε αφιερώματα στον Άγιο Βυσαρίωνα, τον Αγαθονίτη από τη Μονή Αγάθωνος, που έγινε αγιοκατάταξη προσφάτως. Αφιέρωμα έχουμε, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Πατέρα Παναγιώτη με συγκλονιστικά στοιχεία και από θαύματα, από θαυμαστά γεγονότα που συνόδευαν την βιωτή του στο ευλογημένο βουνό των Αγράφων. Έχουμε για τη Γερόντισσα Γαλακτία σημαντικά, για το Γέροντα Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη και άλλα. Πολύ ενδιαφέροντα, έχουμε ένα συγκεκριμένο άρθρο της Εύης, της Παθολόγου από την Κρήτη, της Εύης της Καγιάς, η οποία μιλάει ουσιαστικά για όλα αυτά που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί της που είναι σε αναστολή και η ίδια είναι σε αναστολή και δείχνει το στόχο που έχουν βάλει κάποιοι που επιθυμούν διακαώς να μας επιβάλλουν στο όνομα της τεχνολογίας μια δουλεία
ουσιαστικά είναι δουλεία, μια εκμετάλλευση και να ελέγχουν τον πλανήτη. Δεν θα τους περάσει όμως, χριστιανοί, να είστε σίγουροι. Δεν θα τους περάσει. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα δείτε και πώς η Αμερική ουσιαστικά κλείνει, σφίγγει τη θηλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρώντας τη διάλυσή της. Ένα καταπληκτικό άρθρο ενός ειδικού συνεργάτη που τα εξετάζει αυτά και από πολιτικής και από στρατιωτικής πλευράς, ουσιαστικά στραγγαλίζει την Ενωμένη Ευρώπη, τη διαλύει και ουσιαστικά θα έχουμε την επιβεβαίωση της προφητικής ρίζης του Αγίου Παϊσίου ότι τα κράτη που την αποτελούν, που συνθέτουν αυτό το οικοδόμημα της Ενωμένης Ευρώπης, ήδη θα αρχίσουν να φεύγουν ένα-ένα και ίσως το κάνουν και αυτό το χειμώνα. Να έχουμε μια διάλυση της Ευρώπης, γιατί αυτή είναι η επιθυμία της Αμερικής. Η αυτοκρατορία της Αμερικής δεν σηκώνει άλλες αυτοκρατορίες. Το είδαμε και στην Ταϊβάν, όπου έγινε μια ομή πρόκληση προς την Κίνα. Τι συμβαίνει στην Ταϊβάν, αυτά που δεν μας τα λένε. Η Ταϊβάν δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος για τους Αμερικανούς. Ωστόσο, επειδή είχαν αφήγει αυτοί που είχαν διαφωνήσει τότε με τον Μάο Τσετούν, είχαν προσφύγει στο νησί, εξοπλίζεται στρατιωτικά, έχει δικά της διαβατήρια, γίνονται τοπικές εκλογές, γίνονται εκλογές εκεί, εκλέγεται κυβέρνηση, αλλά η Αμερική την εξοπλίζει, ωστόσο δεν την αναγνωρίζει σαν κράτος. Όμως η πρόεδρος εκεί της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως λέγεται στην Αμερική, η κυρία Πελόζη, πήγε στην Ταϊπέη, στην πρωτεύουσα, προκαλώντας την Κίνα. Η Κίνα την θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο έδαφος της αυτοκρατορίας της. Βλέπετε ότι ανοίγουν εστίες φωτιές σε όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα είχαμε πάλι στην Ναγκόρχον Καραμπάχ, πάλι άνοιξε άλλη φωτιά, συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, παραλίγο να έχουμε μια φωτιά στο Κόσοβο και εκεί θα ανοίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τα μίση σε τέτοια μορφή που δεν υπάρχει περίπτωση ο Σέρβος, ο οποίος μένει στη βασική εστία του το Κωσυφοπαίδιο, να ανεχθεί τον Αλβανό. Έχουν καλλιεργηθεί τα μίση και όλα είναι σε ένα καθεστώς έκρηξης. Δεν ξέρω, και ακόμη και τα δικά μας, με τους Τούρκους. Βλέπουμε ότι στην Τουρκία ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 80% και επειδή υπάρχουν προβλήματα εσωτερικά, θέλουν οι κυβερνήτες εκεί να τα εξάγουν και έχουν βρει ποιο είναι το πιο προσφυλές προσφυλή χώρα για εξαγωγή για πρόκληση στο Αιγαίο. Και δημιουργούν εντάσεις. Με τη Συρία δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο, ό,τι έχουν κάνει έχουν κάνει. Με τους Κούρδους έχουν δεχτεί επιθέσεις, αλλά έχουν ένα εσωτερικό μέτωπο. Προσέξτε, υπάρχει μεγάλος κουρδικός πληθυσμός που αριθμεί γύρω στα 20 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι εκλογές που έρχονται το 23 και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και οι υπόλοιποι να ανοίξουν ένα πόλεμο με τους Κούρδους, γιατί θα χάσουν ψήφους. Προσπαθούν λοιπόν να έχουν ειρηνευτικές καταστάσεις και απλώς να κρατούν έτσι ισορροπίες απέναντι στο θέμα. Οπότε ο πιο προσφυλής τόπος, θα έλεγα, διαμάχης είναι πλέον το Αιγαίο. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο προς το τέλος της τουριστικής σεζόν, τέλος Αυγούστου, δεν το ξέρω. Ο Θεός τα γνωρίζει αυτά και ο Θεός να δούμε τι θα επιτρέψει βάσει της αμαρτίας και των λαθών μας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και θα το ξαναλέμε. Για όλα, για ό,τι γίνεται γύρω, φταίμε εμείς, κανένας άλλος. Όταν εμείς είμαστε κοντά στο Θεό, ειρηνεύει ο τόπος μας, η οικογένειά μας, η κοινωνία μας. Όταν είμαστε μακράν του Θεού, δίνουμε τα δικαιώματα και πολλοί από εμάς δίνουν πολλά δικαιώματα στα ταγκαλάκια να μας ταλανίζουν στη ζωή μας. Και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ πόνος. Σήμερα στο γραφείο ήρθαν δύο κυρίες.
μία εξ Αθηνών και μία από Αμερική, με προβλήματα. Η μία πάσχει από βαρικοΐα, έχει άσθμα, είναι μια κοπέλα η οποία είναι γύρω στα 40 με 50 χρόνια και έχει να εργαστεί από το 2020. Η μητέρα της είναι κατάκητη και η ίδια αναγκάζεται, ζει προσπαθώντας να εξασφαλίσει καθημερινά τον επιούσιον, τίποτε περισσότερο. Δηλαδή, αναγκάζεται, όπως μας είπε, και είναι μια πολύ, ένας χρυσός άνθρωπος, αναγκάζεται, όπως μας είπε, να λούζει σκυλάκια σε έναν που τα κουρεύει, να τα περιποιείται τα σκυλάκια και έναντι 10 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια που δουλεύει. Και για αυτά τα 10 ευρώ προσπαθεί να μαζέψει να καλύψει τις ανάγκες της. Την είναι μία περίπτωση, τη ζήτησα λοιπόν το προσωπικό της λογαριασμό για να μπορέσουμε τουλάχιστον ως χριστιανοί, όσοι έχουν τη δύναμη, όσοι έχουμε τη δύναμη, να την ενισχύσουμε λίγο οικονομικά, ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στη ζωή, μέχρι να βρει μια εργασία. Δεν την θεωρούν αμαία. Παρά το γεγονός ότι έχει προβλήματα υγείας σοβαρότατα. Γιατί λέει το ποσοστό δεν είναι τόσο μεγάλο, ώστε να είναι, έπρεπε να είμαι εντελώς κουφή και κουφός μου λέει που είναι ο δάσκαλός μου που κάνει, της κάνει μαθήματα νοηματικής, αυτός είναι εντελώς κουφός, δεν ακούει καθόλου και παρόλα αυτά κάθε χρόνο περνάει από την Επιτροπή, μήπως επανέλθει η ακοή του. Κάθε χρόνο ελέγχεται από την Επιτροπή αν παραμένει κόφος. Αυτά έχουμε, έτσι έχουμε καταντήσει. Βέβαια, αυτό είναι καλό γιατί μπορεί ο Χριστός μας κάνει συνεχώς θαύματα. Μπορεί λοιπόν η Επιτροπή να σκέφτηκε ότι κάποιος Άγιος μπορεί να τον αγγίξει στα αυτιά όπως άγγιζε ο Χριστός μας με ένα λόγο του και να τον θεραπεύσει. Τα χάσαμε αυτά, χριστιανοί μου, γιατί χάσαμε την πίστη μας. Δυστυχώς, μείναμε μακράν αυτής της πίστης, της όμορφης πίστης, της δυναμικής πίστης, που γιατρεύε ακόμη και ο ίσιος των χριστιανών. Και ξέρετε γιατί το χάσαμε? Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι αντίθετος με αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να κοιτάμε πάντα ψηλά, να προσανατολιζόμαστε στη Βασιλεία Του, να εργαζόμαστε για τη Βασιλεία Του. Αυτό θέλει ο Θεός μας. Αυτό θέλει ο Χριστός μας. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εμείς τι έχουμε, τι κάνουμε? Δεν ζητάμε πλέον τη Βασιλεία, το έχουμε ξεχάσει. Ζητάμε τα επίγεια. Γι' αυτό έχουμε και πόνο. Ταλαιπωρούμαστε με τα επίγεια γιατί δεν αφήνουμε το Χριστό να επέμβει στη ζωή μας. Με πήρε μια δυστυχισμένη γυναίκα, μια μάνα από την Κατερίνη, η οποία ήταν απελπισμένη και μέσα σε απόγνωση. Ο γιος της 40 χρονών, μετά από ερωτική απογοήτευση, όπως μου είπε, έχει τάσεις αυτοκτονίας και φοβάται μη γίνει το μοιραίο και ζήτησε την προσευχή μας. Γιώργο τον λένε, βάλτε το σας παρακαλώ στην προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε βέβαια, αλλά η προσευχή είναι το βασικό όπλο. Να κάνουμε λοιπόν μια προσευχή για τον Γιώργο, να κάνουμε μια προσευχή για την Αταλία, να κάνουμε μια προσευχή για την Ελένη από την Αμερική. Όπως σας είπα, ήταν η δεύτερη κυρία που ήρθε, η οποία μου παρουσίασε τα πράγματα, πώς ζουν στην Αμερική, πώς ήταν η οικογένειά της όταν πήγε, όταν έχασαν τον πατέρα τους, όταν έχασαν τις δουλειές τους και ζουν σε απελπιστική κατάσταση. Δεν είναι όλα ωραία στην Αμερική όπως τα παρουσιάζουν. Έχει και εκεί μεγάλη φτώχεια. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά με πάρα πολλές δοκιμασίες και πολύ πόνο. Είναι πλέον έμφυτος ο πόνος και λείπει η ελπίδα. Και αυτό είναι το άσχημο. Λείπει η ελπίδα από όλους μας. Δεν έχουμε την ελπίδα γιατί δεν πιστεύουμε πλέον στο Χριστό μας. Δεν αγκαλιάζουμε το Θεό μας. Τι να το κάνουμε? Και γι' αυτό δίνουμε περιθώρια σε όλους. Θα σας πω κάτι πολύ βασικό το οποίο γράφουμε αναλυτικά στην εφημερίδα. Έχουμε γίνει χειρότεροι από τους χλιαρούς χριστιανούς. Όλα τα έχουμε ισοπεδώσει. Πάρτε, θέλετε να σας πω ένα μυστικό. Θέλετε να διορθώσετε την κατάσταση στο σπίτι σας, να μην έχετε τόσες πολλές δοκιμασίες, τόσο μεγάλο πόνο.
ξεκινήστε από την κρεβατοκάμαρά σας η έγαμη. Διορθώστε τα λάθη της κρεβατοκάμαράς σας, όχι το κρεβάτι και τις φωτογραφίες, ξέρετε τι εννοώ. Αναγκαζόμαστε και τα λέμε έτσι όπως τα έλεγε ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, όπως τα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όπως τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Προσέξτε, ο άνθρωπος πρέπει να προχωρήσει από το καταφύσιν, από το φυσικό, στο υπερφύσιν, στο υπερφυσικό. Πώς? Με την πίστη, με την αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό, με τον προσανατολισμό στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς, δυστυχώς, από το καταφύσιν πηγαίνουμε στο παραφύσιν, το οποίο το έχουμε κάνει μόδα. Προκτική διαστροφή, στοματική διαστροφή. Έλα βρε αδελφέ, σου λέει ο μεταπατερικός αθεολόγητος, ο ανόητος σήμερα θεολόγος, και είναι και πολλοί. Και καθηγητές πανεπιστημίου το εντάσσουν αυτό. Τους έχουν βάλει και στα τέτοια, είναι στη Θεσσαλονίκη εκεί, είναι όπως στη θεολογική σχολή. Άνδρο, είναι, πώς θα το πω, όλοι μαζί έχουν μαζευτεί εκεί. Και τι λένε αυτοί? Δεν μπαίνετε στην κρεβατοκάμαρα των ζευγαριών. Τα πρόσωπα έχουν τα δικά τους θέλω, λέει ο Περγάμου. Μητροπολίτης αυτός. Και έχουν κάνει ένα χταρμά περίεργο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κατήχηση. Βλέπετε ο ιερέας σήμερα, δεν είναι κατηχητής, πέρα από ένα κήρυγμα, τίποτα άλλο. Και αυτό ξύλινο, φοβισμένο, γιατί φοβάται για το μισθό του, φοβάται ο επίσκοπος που έπρεπε να είναι πατέρας, ηγούμενος και να έχει τα παιδιά του, συμπεριφέρεται ως δεσπότης, απόλυτος άρχοντας, δικτάτορ. Και ο ίδιος φοβάται. Τι φοβούνται όμως? Να μας πάρουν το κεφάλι. Άμα μας πάρουν το κεφάλι για το όνομα του Χριστού, θα πάμε στη Βασιλεία του. Θα μας πάρουν αυτά που έχουμε, ας τα πάρουν. Του Χριστού είναι. Ο Χριστός μας τα έδωσε και αυτός θα μας τα πάρει. Όταν το επιτρέψετε, αυτό θα είναι για τη σωτηρία μας. Δεν δίμευαν τις περιουσίες των χριστιανών. Άρπαζαν τις περιουσίες των πρώτων χριστιανών, το κράτος. Τώρα βέβαια μας τα παίρνουν διαφορετικά οι Μητσοτάκηδες και οι λοιποί. Όλοι το ίδιο είναι αυτοί. Είναι μέσα στο κουκλάδιο της ανομίας. Και απλώνουν από το χεράκι τους, από το δημόσιο κορβανά και τρώνε όλοι. Περνάνε καλά αυτοί. Αλλά να περάσουν καλά άνθρωποι, αλλά να κοιτάνε και τον πλησίον. Να μην κοροϊδεύουν. Άκουγα σήμερα στις ειδήσεις, το πρωί, είχε βάλει σύζυγος εκεί, άκουγα ένα υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, δεν ξέρω τι έλεγε, και έδωσε, λέει, ένα πρόγραμμα 70 εκατομμύριων στον αγροτουρισμό. Και όταν άνοιξε η πλατφόρμα για να μπουν στο πρόγραμμα, να δηλώσουν κάποιοι στο πρόγραμμα του αγροτουρισμού, μέσα σε 6 λεπτά είχαν εξαφανιστεί και τα 70 εκατομμύρια, λέει, μπήκαν τόσοι πολλοί. Μα κοροϊδεύουν. Όλοι ήταν πάνω από το κομπιούτερ και περίμεναν πότε θα ανοίξει το πρόγραμμα. Μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Και ποιος θα ελέγξει αν τα δόθηκαν αυτά τα χρήματα ή όχι? Ξέρετε, πάνε από τράπεζα σε τράπεζα και χάνονται και σου λέει τα πήραν. Και έχουν τώρα με τα επιδόματα, με τα επιδόματα βενζίνης, με τα επιδόματα της ΔΕΗ, μας κοροϊδεύουν. Απ' τη μια μας πήραν τα δισεκατομμύρια, γιατί για δισεκατομμύρια ήταν η ρήτρα αναπροσαρμογής που λειτουργήσε όχι εξαιτίας του πολέμου. Ο πόλεμος ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ξεκίνησε από πέρυσι τον Αύγουστο. Αυξήσανε απότομα τη ΔΕΗ, βάλανε ρήτρα για να μαζέψουν χρήματα. Μάζεψαν λοιπόν, πλούτησαν οι εταιρείες, γιατί έχουν δώσει τη ΔΕΗ, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν το έχει πλέον αποκλειστικά το κράτος, το έχουν διάφορες εταιρείες που εξυπηρετούνται, το πώς εξυπηρετούνται αυτές το ξέρουν. Μάζεψαν λοιπόν όλο το χρήμα, δισεκατομμύρια μάζεψαν.
και τώρα έρχεται με τη μορφή επιδότησης στο κράτος να τα ενισχύσει αυτά που έχουμε δώσει εμείς σαν λαός. Να μας επιστρέψει κάμπουσα, γιατί για να μην υπάρχουν εξεγέρσεις. Θα υπάρχουν λαϊκές εξεγέρσεις. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται, όπως και να το κάνουμε, οι ίδιοι το λένε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα είναι πολύ σκληρός χειμώνας. Από όλες τις πλευρές. Και θα είναι σκληρός ο χειμώνας, το ξέρουν, γιατί έχει προχωρήσει η ανομία. Δεν μπορεί να έχουμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε στη Γλυφάδα, αυτές τις κοροϊδίες, με τους λυκοποιημένες τον ελπιδοφθόρο της Αμερικής, τον οποίον φροντίζουν και προετοιμάζουν ως άλλο Αθηναγόρο να τον πάνε στην Κωνσταντινούπολη η νέα τάξη και οι σιωνιστές και δίνει εξετάσεις. Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά είναι τα προσωπικά του μόνο. Πιστεύω του ελπιδοφθόρου, ούτε του Γαβριήλ, του Νέας Ιωνίας. Πιστεύω ότι δίνουν εξετάσεις προς τη νέα τάξη ως διάδοχοι των δύο θρόνων. Και αναλυτικά αυτά τα γράφουν. Πρόκειται για λυκοποιημένες και δυστυχισμένα ανθρωπάκια ουσιαστικά είναι. Οι οποίοι βάλανε περισσότερο πάνω να γίνουν άρχοντες και να αποκτήσουν αξιώματα. Ζήτησαν, πήραν λοιπόν την εκοσμίκευση, από το να αποδεχτούν να συμπορευτούν με το φτωχό Ναζωραίο. Αυτά έχουμε. Δυστυχώς από Μητροπολίτες που επέλεξαν να λειτουργήσουν όχι ως ποιμένες αλλά ως λύκοι. Μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Καλοί μου χριστιανοί, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλοι να γυρίσουμε στο Χριστό μας. Να τον αγκαλιάσουμε και να τον ζητήσουμε. Να μας αποκαλυφθεί. Να μας βάζει με το ζόρι στο θέλημά του. Καλή μου κυρία εσύ που έχεις από την Κατερίνη. Κοίταξε πρώτα να δεις από τι πάσχεις εσύ η ίδια. Είσαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Όλοι λέμε είμαστε εντάξει. Προσέξτε. Άμα ρωτήσετε τους άλλους, δεν κλέβω, δεν έχω σκοτώσει άνθρωπο, θα σου πούνε. Άρα τι ανάγκη έχουν, εντάξει είμαι απέναντι στο Θεό. Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Για να είμαστε εντάξει, δεν το λέω σε εσένα καλή μου κυρία. Το λέω και να τα ακούσω και πρώτα εγώ και μετά όλοι οι άλλοι. Για να είμαστε εντάξει απέναντι στο Θεό πρέπει να πατάμε γερά στο θέλημά Του. Πατάμε, όχι. Τι είπε ο Χριστός. Είπε ένα βασικό πράγμα. Το οποίο δεν ακολουθούμε και είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε. Όταν πήγε κάποιος και του λέει θέλω να γίνω ένας νεαρός και του λέει θέλω να γίνω μαθητής σου, το ρώτησε ο Χριστός, ακολουθείς αυτές τις εντολές από τη γέννησή μου, λέει από παιδί, από παιδιόθεν. Του λέει ένα λέει απομένει για να έρθεις κοντά μου. Ποιο, πούλησε τα υπάρχοντά σου, προσέξτε τι του είπε, και να με ακολουθήσεις. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη φράση του Χριστού προς τον νεαρό. Πούλησε τα υπάρχοντα, αυτά που σε κρατάνε στη γη, αυτά που σε συνδέουν και σε απομακρύνουν από το να κοιτάς πλέον ψηλά προς τον ουρανό και στη βασιλεία, να επιδιώκεις και να έχεις βάλει προτεραιότητα τη βασιλεία των ουρανών και ακολούθη. Ο νεαρός έσκυψε το κεφάλι, είχε μεγάλη περιουσία και έφυγε. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε περιουσία. Προσέξτε, σήμερα έχουμε πράγματα τα οποία μας κρατάνε δέσμιους. Έχει ο άλλος το τσιγάρο. Μπορώ λέει να κάνω χωρίς τσιγάρο. Βλέπετε, είναι σε αίθουσα μη καπνιστών και πάει και κάνει σαν τρελός. Μπαίνει σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα καράβι που απογορεύεται να καπνίσεις και ψάχνει σαν τρελός να βρει τέτοιο. Είναι εγκλωβισμένος. Είναι περιουσία αυτό. Είναι ο άλλος εξαρτημένος από κάτι. Αυτή η εξάρτηση την έχουμε όλοι. Άλλος είναι εξαρτημένος από τα παιδιά του, άλλος είναι από τη γυναίκα του. Και έχουν μια εξάρτηση νοσηρή, νοθευμένη, όχι μέσα μια αγαπητική σχέση, ειλικρινής, μια σχέση ηθυσίας. Έχουμε αναπτύξει άλλου είδους σχέσεων, άλλου είδους φιλίες. Βλέπετε έχουμε φίλους που σκέφτονται το συμφέρον. Σκέφτονται πότε θα
ξοφλήσουν τα δάνειά τους, να έρθουν τα γεγονότα, να διαλυθούν οι τράπεζες για να φύγουν τα δάνειά μου, σκέφτεται το άλλος. Γιατί πήρες το δάνειο, καλέ μου άνθρωπε? Το πήρες για να αποκτήσεις ένα σπίτι. Μα είχες, σου είχε δώσει 2 και 3 ο Θεός. Ήθελες και 4. Και πήρες το δάνειο και τώρα δεν θες να τις ξεπληρώσεις. Δεν λέω για τις τράπεζες, χειρότερες είναι έτσι. Είναι το κογλύφι, η επίσημη το κογλύφι. Δεν χάνουν ποτέ. Δεν λέω για τις τράπεζες λοιπόν. Αλλά σου λέω, όταν παίρνεις κάτι δεν πρέπει να το δώσεις πίσω? Το δάνειο που παίρνεις, και μάλιστα το δάνειο που παίρνουμε από το Θεό, δεν πρέπει να το δώσουμε πίσω? Ποιο είναι το δάνειο? Είναι τα τάλαντα που μας έχει δώσει ο Θεός, τα οποία όταν θα μας τα ζητήσει πρέπει να τα δώσουμε πίσω και με τόκο. Να τους προσφέρουμε και να τα δώσουμε και με τόκο τα δάνεια. Είδατε, ο ένας πήγε, του έδωσε 5 τάλαντα και έδωσε 10 πίσω. Και του λέει, τον έβαλε στα δεξιά του ο Κύριος και του είπε, μπράβο, είσαι καλός. Ο άλλος πάλι του έδωσε 2, πήγε άλλα 2. Στον άλλον που έδωσε 1 φρόντισε να το θάψει. Αυτό κάνουμε εμείς. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας. Δεν θα πάψω να λέω ότι ο Χριστός έχει χρήσει όλους μας. Και σένα, καλή μου κυρία που μ' ακούς, και σένα, καλέ μου κύριε. Βασιλιάδες, εν δυνάμει βασιλιάδες και βασίλισσες, όμως μένουμε προσκολλημένοι στα επίγεια, στην άνεσή μας, στις απολαύσεις μας. Και έχουμε και το Θεό σαν δευτερεύουσα ανάγκη. Τι να κάνουμε? Δεν τον έχουμε προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχουμε το πώς θα αυξήσουμε το εισόδημά μας, το πώς θα αυξήσουμε την περιουσία μας, το πώς θα πάμε σε εκδρομές μας, να περάσουμε καλά, το πώς θα φάμε καλύτερα. Μήπως κάνω λάθος? Αυτές δεν είναι οι προτεραιότητές μας? Και το λέω πρώτα να το ακούω εγώ, γιατί και εγώ μέσα σε αυτό το τρυπάκι είμαι. Είναι το τρυπάκι της αμαρτίας που το κάναμε μόδα. Δεν βλέπουμε, ούτε εξετάζουμε αν ο πλησίον μας πεινάει. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε απομονωθεί στο σπίτι μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν καίγεται το σπίτι του διπλανού μας. Πώς δεν λειτουργούμε λάθος? Δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος δεν έχει όχι μόνο να φάει, είναι άρρωστος και δεν έχει να πάει στο γιατρό να κάνει εγχείρηση. Και μένει στο σπίτι, κλεισμένος και περιμένοντας το θάνατο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να περνάμε καλά. Άσε, αδελφέ, τι να κάνουμε τους άλλους? Εμείς να είμαστε καλά. Αυτό λέμε. Να έχουμε την υγειά μας. Ποια υγειά να έχουμε, καλέ? Άρρωστοι είμαστε. Όλοι μας. Είμαστε αρρωστημένοι, άρρωστοι. Η υγεία ποια είναι? Να έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου και να λειτουργείς ως κενό δοχείο, αφήνοντας τον Χριστό να λειτουργήσει μέσα από σένα. Να θαυματοποιεί μέσα από σένα. Τώρα έχουμε αυτό? Όχι. Άρρωστοι λοιπόν είμαστε. Πνευματικά είμαστε χαμηλά, πολύ χαμηλά, ξεπεσμένοι. Και να σας πω και κάτι πολύ βασικό που διάβαζα προσφάτως από τα αποφέγματα, από τα ψήγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Είμαστε, ζούμε μέσα στην περηφάνεια μου. Με το αυτοκινητάκι μας, με τη μηχανή μας, με το διπλό σπίτι, με 1000 δυο, με 1000 δυο ανέσεις. Αυτό καλύπτει και φαίνεται μια περηφάνεια. Δώρα Θεού είναι όλα. Ο Θεός αυτά που έφτιαξε, τα έφτιαξε για μας. Να τα αξιοποιούμε όμως προς τη δόξα Του. Το κάνουμε? Όχι. Δίνουμε από το υστέρημά μας, όπως η χείρα? Όχι. Δίνουμε πάντα από το περίσσευμα και πάντα ψηλά. Ξέρετε, για να φανταστείτε τι είμαστε. Βγαίνει δίσκος στην εκκλησία και μπορεί κάποιος να είναι γεμάτη τσέπη του με χρήματα και όμως θα ψάξει να βρει τα ψηλά, το 50 λεπτό,
Και το λέω να τα ακούσουμε όλοι. Το 50 λεπτό, το 1 ευρώ, το 2 ευρώ, άιντε να πέσει κανένα 5 ευρώ. Και τα βάζουμε μέσα στο δίσκο, πιστεύοντας ότι προσφέραμε. Και πιο κάτω μετά πάμε, βγαίνοντας από την εκκλησία, πάμε στην πρώτη καφετέρια και δίνουμε 3,5 ευρώ για τον καφέ, 4 ευρώ, παίρνουμε και, και ένα κρουασάν, 5 ευρώ, εκεί δεν τα υπολογίζουμε. Όμως στην έκκληση της εκκλησίας που λέει θα βγει δίσκος για να ενισχύσουμε τον τάδε ή να ενισχύσουμε τους φτωχούς, το φιλανθρωπικό, εκεί είμαστε σφιχτοί. Σφιχτοί απέναντι σε αυτούς που πονούν. Θα μου πείτε, υπάρχει εκεί εκμετάλλευση. Ναι, δεν αντιλέγω. Υπάρχει, ας πούμε, και η παλαιανθρωπιά και μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Εντάξει. Βλέπουμε ότι γίνονται διάφορα και μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Να μην τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Και λέμε γιατί να συνεισφέρω κι εγώ σε κάποιον που θα το εκμεταλλευτεί. Ωραία, μην το κάνεις μέσα στην εκκλησία. Ανέλαβε μια φτωχή οικογένεια. Κάποτε έκανα μια πρόταση και δεν πρέπει να τα λέω, δεν τα λέω για περηφάνεια. Στην αρχή που είχε βγει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, του κάναμε μια πρόταση. Έλεγε ότι έχουμε υπογεννητικότητα και ειδικά στη Θράκη και η Θράκη γίνεται τουρκική. Του πρότεινα λοιπόν να ενισχύσουμε πολύτεκνες οικογένειες. Και του είχα προτείνει το εξής. Το έκανε, αλλά το έκανε λάθος. Του είχα προτείνει το εξής. Κάθε ενορία της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων που έχουν εισοδήματα να βάλουν μια οικογένεια συγκεκριμένη, την οποία πολύτεκνη, την οποία θα φέρουν και θα βλέπουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Όχι να δίνουν επίδομα, προσέξτε. Να αναλάβουν να σπουδάσουν τα παιδιά, να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανα στο μακαριότατο. Και μάλιστα γραπτός. Του λέω θα βρεθούν 500 ενορίες που είναι οικονομικά κατάλληλες και θα αναλάβουν εκεί οι πιστοί συγκεκριμένες οικογένειες. Και θα ενισχύουν τις πολύτεκνες. Θα λένε ότι όποια οικογένεια αποκτήσει τρίτο παιδί, εμείς θα αναλάβουμε την ανατροφή και να πληρώνουμε και τα έξοδα της οικογένειας στη ΔΕΗ και στα νερά και σε όλα αυτά τα τρέχοντα και στα φροντιστήρια και για τα υπόλοιπα παιδιά. Εάν γινόταν αυτό, ξέρετε τι όφελος, τι φιλανθρωπία θα είχαμε. Ήρθαν να το κάναμε το ίδιο στα κριτικά νησιά, να αρχίζαμε δειλά-δειλά, γιατί ξέρετε είναι δύσκολο να βγάζω άλλους. Και σου λέει γιατί εγώ θα ζω τους άλλους. Α, εκεί φτάσαμε. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος. Μάζευε τη λογία για να στείλει στις φτωχές οικογένειες στο Ισραήλ. Γιατί ήταν φτωχές. Γιατί ήταν καταπιεσμένες από το σύστημα, ήταν διωκόμενες, είχαν αρπάξει τις περιουσίες, δεν τους έδιναν δουλειές για να τις σβήσουν, να σβήσουν τον Χριστό. Και έστειλαν στους χριστιανούς Ισραηλίτες, έστειλαν τη λογία οι άλλοι χριστιανοί για να τους ενισχύσουν. Και αυτό το κάνανε από χριστιανό σε χριστιανό. Σήμερα γιατί να μην το κάνουμε. Βέβαια το έκανε εκείνους, προσπάθησε με διαφορετικό τρόπο, μέσα από το σύστημα, μέσα από την οικονομική υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου, να βγάζει κάποιο κεφάλαιο για να μην ζωρίσει τις ενορίες, γιατί θα είχαμε την αντίδραση των ιερέων. Να του. Οπ. Γιατί θα αντιδρούσαν ιερείς. Γιατί δεν έχουμε ανθρωπιά. Θα αντιδρούσαν γιατί θα λέει εγώ θα ζήσω την οικογένεια. Να πάω να δουλέψουν. Και τι κάναν τρία παιδιά. Εγώ τους είπα να κάνουν. Και τρία και τέσσερα παιδιά. Έτσι σκεφτόμαστε. Λέω βλέπουμε τον άλλον οικογενειάρχη που έχει 10 παιδιά. Υπάρχουν τέτοιοι. Ευτυχώς. Και δεν σκεφτόμαστε αυτά τα 10 παιδιά που έκανε. Τα έκανε και θα είναι στην πατρίδα. Αύριο θα βγουν από εκεί οι ιερείς, θα βγουν και οι μοναχοί, θα βγουν και οι πρεσβυτέρες, θα βγουν και οι επιστήμονες. Γιατί να μην τους ενισχύσουμε. Γιατί να μην αναλάβουμε εμείς ένα παιδάκι από την πολύτεκνη αυτή οικογένεια. Τα είπα λοιπόν στον αρχιεπίσκοπο τότε. Του άρεσε σαν ιδέα. Όταν άρχισε και το συζητούσε όμως μπήκαν τα πολιτικά. Όχι να μην το κάνουμε γιατί θα έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους ιερείς. Δεν μπορείτε για παράδειγμα να ζητάς από το
από τον τάδε ναό ένα χρηματικό ποσό κάθε μήνα για την οικογένεια αυτή. Δεν θα το ζητούσες από τον ναό. Θα έφερνες την οικογένεια, θα την έδειχνες στους πιστούς και θα έλεγες αυτοί είναι αδελφοί μας, έχουν ανάγκη, ζουν στη Θράκη. Θα γινόταν προσωπική επαφή. Θα πρέπει να τους ενισχύσουμε. Να τους φτιάξουμε ένα σπιτάκι αν δεν είχαν σπίτι και ήταν στο ενίκιο. Και η ενορία θα εργαζόταν συστηματικά πάνω σε ένα πλαίσιο χριστιανικό. Αλλά είμαστε απάνθρωποι, είμαστε χλιαροί χριστιανοί σήμερα. Έβαλε λοιπόν τότε το σύστημα, έβαλε την Τράπεζα Πειραιώς και το Σάλα τότε που ήταν μέσα στα κόλπα, πρόεδρος δεν ξέρω τι ήταν. Τον έπεισε να δίνει ένα μεγάλο ποσό. Ίσως έπεισε και το κράτος μυστικά κάποιους εκεί, δεν ξέρω, για να ενισχύσουν εκεί την ελληνική παρουσία και έφτιαξε ένα κονδύλιο το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει και ενισχύει ένα επίδομα κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο της πολύτεκνης οικογένειας της Θράκης. Δεν το είχα ζητήσει όμως έως εγώ. Δεν ήταν αυτή η πρόταση. Η πρόταση ήταν οικογένεια, προσωπική επαφή. Να πας και να τους δώσεις την αγάπη περισσότερο. Τη σύνδεση με το ένα με το ενός με το άλλο. Εδώ οι ενορίες είναι στα μαχαίρια σήμερα μεταξύ τους. Φεύγουν από τη μια και μου λέει μου παίρνεις τους πιστούς. Τις θεωρούν μαγαζιά και σου λέει και τους χριστιανούς πελάτες. Όταν γεμίζω ναός λέει έχω πολλούς πελάτες σήμερα. Έτσι σκέφτονται. Έτσι σκεφτόμαστε. Και είναι λάθη αυτά. Πρέπει να διορθωθούμε άμεσα. Άμεσα για να διώξουμε τον πόνο από τη ζωή μας. Να τον απομακρύνουμε. Έχουμε Αγίους και Αγίες, ευτυχώς ακόμη υπάρχουν μέσα. Αγίους μέσα στη ζωή μας. Προσεύχονται. Έχουμε γέροντες που είναι, έχουν σημαία την ανιδιοτέλεια. Ξέρω έναν εξ αυτών παίρνει μια πενιχρά σύνταξη και όταν του είπαμε ότι βοηθήσαμε τον κάθε, να προσφέρω κι εγώ παιδί μου, να δώσω κι εγώ. Τι να δώσεις παππού, αφού είσαι δεν θες, δεν έχεις τίποτα. Δίνεις πολλά με την προσευχή σου. Όχι, να δώσω κι εγώ, να προσφέρω. Να ενισχύσω κι εγώ. Και δεν έχει τίποτα. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Η ερώτησα Γαλακτία. Βοηθούσε, ποτέ δεν είχε τίποτα. Και επειδή ζητούσε τη βασιλεία, ο Θεός της έστειλε ανθρώπους και ήταν κοντά της και τη βοηθούσαν και όταν έμεινε στο κρεβάτι κατάκητη και τη βοηθούσαν ανέκαθεν, πάντα. Γιατί τα μάτια της γερόντισσας, της Αγίας Γερόντισσας Γαλακτίας, η οποία και δημοσίως σας το λέω, αν ξέρετε πόσο βοηθάει σε αυτή την εφημερίδα που βγάζουμε, πόσο την ενισχύει με κείμενα, πώς τα φτιάχνει έτσι κάθε μήνα και φτιάχνουμε την εφημερίδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι σαν να είναι καθημερινά μέσα στο γραφείο. Τέτοια είναι η γερόντισσα. Τρέχει. Ζητήστε τη να σας βοηθήσει. Ζητήστε τους Αγίους μας κάθονται. Και κλαίνε. Και υποφέρουν που δεν τους βάζουμε, δεν πρεσβεύουμε να κάνουν κάτι. Και ποια είναι η πρεσβεία στους Αγίους. Ζητήστε από τον Άγιο να μας πες Άγιε Αθανάσιε, Άγιε Βασίλειε, Άγιε Κωνσταντίνε. Σε παρακαλώ. Αυτός εκεί κάτω που κάνει αυτές τις εκπομπές μας είπε να μάθουμε να ζητάμε τη Βασιλεία. Δίδαξέ μας και προσανατόλισέ μας εκεί. Πρέσβευε στον Κύριο να μας βάλει τη σκέψη, το νου προς τη Βασιλεία των Ουρανών και να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βάλουμε, προσέξτε, είναι το μυστικό, θα το κρατήσουμε μεταξύ μας. Όταν έχουμε προτεραιότητα στη ζωή μας, τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα θα προστεθούν και θα λυθούν τα πάντα. Θα φύγουν οι δοκιμασίες. Και οι δοκιμασίες, αν θα έρχονται τότε, θα είναι δοκιμασίες όπως στη γερόντισσα και αυτά θα λέμε δόξα σοι ο Θεός. Δεν θα τις βλέπουμε ως δοκιμασίες. Θα είναι δώρα Θεού.
που θα μας τραβούν πιο κοντά στη Βασιλεία. Γιατί θα είναι ο πόθος μας. Είναι ο πόθος που είχε ο Οδυσσέας για την Ιθάκη. Έτσι αυτό τον πόθο πρέπει να έχουμε για την Βασιλεία των Ουρανών, για την αιώνια ζωή. Δεν την έχουμε. Δεν τον έχουμε τον πόθο αυτό. Και υποφέρουμε. Και ταλανιζόμαστε. Και ταλαιπωρούμαστε. Δεν καλλιεργούμε τις αρετές σήμερα. Και αν το κάνουμε, το κάνουμε έτσι επιφανειακά. Να δώσουμε κάτι. Δεν λέμε, Κύριε, μας έδωσες κάποια πράγματα. Μια γωνίτσα για το ζητιάνο για να ζητιανεύει. Στον άλλον έδωσε ένα σπιτάκι, μια καλλιγούλα. Στον άλλον μια σκηνή. Στον άλλον έδωσε μια πολυκατοικία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ζητάμε πλέον όλοι οι άνθρωποι να πούμε, βοήθησέ μας αυτά να τα αξιοποιήσουμε για τη δική σου δόξα. Για τη δόξα σου. Και βοήθησέ μας εμάς να βαδίζουμε στο δρόμο που εσύ χάραξες. Στο δρόμο που άνοιξε η Παναγιά μας, λέγοντας το ναι στον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να έρθει ο Υιός του Θεού, ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου και να μας δείξει το δρόμο προς τον ουρανό. Η πύλη, την πύλη την άνοιξε η Παναγιά και την Παναγιά μας γιορτάζουμε τώρα σε όλη την Ελλάδα. Ας μην είμαστε αχάριστοι απέναντι στην Παναγιά. Μας προστατεύει. Έχει ρίξει, λένε οι Άγιοι μας, το πέπλο της και έχει σκεπάσει την Ελλάδα. Αυτό να μην το λησμονούμε. Και θα παρακαλέσω και κάτι τους ομογενείς. Εξ Αμερικής, υπάρχουν και πολλοί. Ένας κύριος έστειλε πάλι για τους υγειονομικούς χρήματα. Υπάρχει, δεν είναι μόνο υγειονομική. Θα σας πω μια περίπτωση, πολλές περιπτώσεις ξέρω, ανθρώπων που αγωνίζονται. Είναι ένα νέο ζευγάρι. Είναι εγκυμονούσα στο τρίτο παιδί, κυοφορεί το τρίτο παιδάκι. Και ο άντρας της ψάχνει συνεχώς καθημερινά το μεροκάματο. Δεν του λείπει. Θα το δώσει ο Θεός. Αλλά και εμείς αυτά τα νέα ζευγάρια δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε κάτι. Να βοηθήσουμε. Να απαλύνουμε τον πόνο τους. Να πούμε, είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν θέλω να πω περιπτώσεις τέτοιες, γιατί φωτογραφίζω και είναι άσχημο. Υπάρχει ας πούμε ένας φίλος μου, φυλακισμένος, έχει 3 παιδάκια. Αυτός δεν μπορεί, αδυνατή, να βοηθήσει. Καλό παιδί, πήγε στη φυλακή και βρήκε τον Χριστό. Άνθρωπος της προσευχής, με το ψαλτήριο καθημερινά. Και λέει εμένα η φυλακή μου έδωσε το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Με γνώρισε με τον Χριστό. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Μην τις εγκαταλείψουμε. Υπάρχουν πολλές. Και υγειονομικοί σε αναστολή. Που έχουν, ευτυχώς βοηθάτε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ. Βοηθάτε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Και από τη Γερμανία και από την Αμερική και από παντού στέλνουν. Και απαλύνουν τον πόνο τους. Αυτός ο πόνος θα μεγαλώνει διαρκώς εάν εμείς δεν βάζουμε αν δεν προσανατολιστούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ζητείτε λοιπόν πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα άλλα θα έρθουν να προστεθούν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το κατανοήσουμε, να το βάλουμε καλά μέσα στο μυαλουδάκι μας. Και να μην υποφέρουμε. Και να αφήσουμε τις βλέψεις για αξιώματα. Τι έλεγε ο Άγιος Προφήριος. Δεν πετάξτε με εδώ όταν τον πήγαιναν στο Άγιο Όρος, στο καλυβάκι του, που ήθελε εκεί να κλείσει τα μάτια του, από εκεί που ξεκίνησε ως μοναχός. Έλεγε στους αυτοφόρους που τον ανέβαζαν στα καστοκαλύβια, τι θέλετε και με κουβαλάτε. Πετάξτε με εδώ να με φάνε τα άγρια ζώα σε μια γωνιά. Τι έλεγε η γερόντισσα. Τα ίδια. Γιατί με υπηρετείτε. Αφήστε με. Τίποτε δεν είμαι. Οι Άγιοι μείωναν τον εαυτό τους. Δεν είχαν βλέψεις για αξιώματα. Επίγεια κοσμικά.
ούτε θέσεις δίπλα σε βασιλιάδες και βασίλισσες. Γιατί ένιωθαν βασιλιάδες και βασίλισσες κοντά στο Χριστό. Έτσι πρέπει να νιώθουμε όλοι. Να αφήσουμε λοιπόν τις πλανεμένες θεωρίες, τις αιρετικές δοξασίες και ας πούμε στη μετάνοια. Θα μου πείτε, ψάχνω ένα καλό πνευματικό και δεν βρίσκω. Πώς δεν βρίσκεις? Ω, γράψε ένα κείμενο με αυτά που σε απασχολούν, τα βαριά. Από παιδί μέχρι σήμερα τα γράφεις αναλυτικά. Έζησα αυτό, έζησα το άλλο, έζησα το άλλο. Πας σε έναν ιερέα και μάλιστα για να συντριβείς θα πας στον ιερέα της ενορίας σου. Αν είναι πνευματικός εκεί. Ή θα βρεις ένα καλό πνευματικό για να σε βοηθήσει κιόλας και θα καθίσεις να τα πεις. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Χριστός. Η ειλικρίνεια απέναντι στον Χριστό. Δεν την έχουμε δυστυχώς όλοι μας. Υποφέρουμε από αυτό. Και ταλαιπωρούμαστε. Να με συγχωρείτε, καλή μου χριστιανή. Αλλά αυτές είναι απόψεις μου και θέλω να τις μοιράζουμε μαζί σας. Για να τις ακούω κι εγώ πρώτος μαζί με εσάς. Μήπως τυχόν και συμμορφωθώ και βαδίζω προς αυτό που θέλω και επιδιώκω στη ζωή μου. Να φτάσω στο φράχτη, όπως έλεγε η γερόντισσα, της Βασιλείας των Ουρανών και θα μου αρκεί να βλέπω μέσα. Γιατί λόγω των αμαρτιών μας ούτε άξιοι είμαστε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το έλεος προσδοκούμε του Χριστού μας, του Θεού μας. Ας μας φωτίσει λοιπόν Παράκλητος, ας μας ενισχύσει στην πορεία μας η Παναγιά μας, η οποία ποτέ δεν αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην πρεσβεία, είτε ατομική είτε συλλογική προς το Θεό. Συνεχώς κλαίουσα είναι μπροστά στον Υιό της. Ας αγκαλιάσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο και ας του ζητήσουμε να μας διδάξει τη μετάνοια ή να μας βάλει στο δρόμο της μετανοίας για να αλλάξουμε ζωή. Να αλλάξουμε πορεία. Γιατί αλλιώς θα υποστούμε πολλές συμφορές και πολλά δεινά. Καιρός λοιπόν είναι τώρα να τα αποφύγουμε αυτά. Να έρθουμε κοντά στον Κύριο για να μπορούμε να ζήσουμε την ευτυχία που Εκείνος παρέχει μετατρέποντας τη ζωή μας από κόλαση σε παράδεισο. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός μια εκπομπή και μετά από το Σεπτέμβριο και πάλι θα επανέλθουμε. Να είστε ευτυχισμένοι με τον Χριστό στην καρδιά σας και να μην φοβόσαστε τίποτε. Ό,τι και να γίνεται θα δώσει λύση ο Χριστός γιατί Εκείνος είναι Πατέρας. Αρκεί εμείς να Του απλώσουμε το χέρι και να πιάσουμε το δικό Του που είναι συνεχώς απλωμένο προς εμάς. Χαίρετε καλή μου χριστιανή. Κάθε ευλογία της, του Χριστού και της Παναγιάς στα σχετικά σας και ειδικά μην ξεχνάτε τους πονεμένους όπως τον Γιώργο και όλη την Ελένη, την Αταλία και όλους αυτούς που έχουν προβλήματα και να λέτε σε όσοι ζήτησαν τις προσευχές μας μη αισθητή Κύριε τους γειτονές μας τους, και τους καλούς και τους κακούς και όλους να μην ξεχνάτε κανέναν. Και τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Να είστε ευλογημένοι, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χριστιανοί. Όπως μας θέλει ο Κύριος μας. Και όχι τύπης χριστιανοί, συνειδητοί χριστιανοί. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα.
Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.